Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Πράγματι αύριο είναι η μέρα του... είναι η μέρα περιβάλλοντος. Θα ακούσουμε πολλές ανακοινώσεις, πολλές διακηρύξεις. Το πόσο είναι ειλικρινής ή όχι, αυτό είναι ένα κρίσιμο ζήτημα. Το λέω και για την κυβέρνηση, γιατί πριν μερικές μέρες πέρασε ένα περιβαλλοντοκτόνο νομοσχέδιο και μπορεί να είναι στο επίκεντρο η βιοποικιλότητα, αλλά και μέσα από αυτό το νομοσχέδιο εκθρεύεται τη βιοποικιλότητα, αφού προστατευόμενες εκτάσεις τις δίνει βορρά για κάθε χρήση για το κέρδος των ομίλων. Ποιο είναι το ελπιδοφόρο για μας, ότι αύριο σε όλη τη χώρα γίνονται πολλές κινητοποιήσεις για την ημέρα του περιβάλλοντος, και το λέω γιατί και στον Πειραιά γίνεται ενάντια στην καταστροφή της Πειραϊκής που μετατρέπεται σε προβλήτα για τα κρουαζιερόπλια προκειμένου να αυξηθούν τα κέρδη του κινέζικου μονοπόλιου, δηλαδή της Κόσκο. Οι κινητοποιήσεις γίνονται στο Πέραμα γιατί ζουν δίπλα στα καζάνια του θανάτου και ο κίνδυνος ενός βιομηχανικού ατυχήματος υπάρχει, χωρίς να υπάρχει ούτε καν οδός διαφυγής. Οι κάτοικοι της Ραπετσόνας είναι σε μόνιμη καραντίνα, μην μπορώντας να κάτσουν ούτε στα μπαλκόνια τους, γιατί εισπνέουν καθημερινά επικίνδυνες ουσίες που προέρχονται από τη λειτουργία της ΟΗΛΟΑΝ. Ή για το έγκλημα στη Φυλή με τον τρίτο χιτά και ούτω καθεξής, θα μπορούσα να παριθμίσω ένα σωρό. Ωστόσο, να έρθω στο σημερινό θέμα, θα ήθελα να ευχαριστήσω και εγώ από την πλευρά μου τους εισηγητές. Θα συμφωνούσα σε πολλά σημεία από τις εισηγήσεις, ειδικά του κυρίου Σαχίνη. Το νερό είναι πράγματι αγαθό, δεν πρέπει να αντιμετωπίζεται σαν εμπόρευμα, είναι στη φύση, αποτελεί μέρος του ανθρώπινου οργανισμού, χωρίς το νερό δεν μπορούμε να ζήσουμε. Γι' αυτό βεβαίως όλοι οι άνθρωποι πρέπει να έχουν πρόσβαση, όχι απλά σε νερό, σε καλής ποιότητας νερό. Και με αυτή την έννοια η παραπέρα ιδιωτικοποίηση της ΕΙΔΑΠ είναι έγκλημα, γιατί μορφή ιδιωτικοποίησης υπάρχει, είναι ανώνυμη εταιρεία και δυστυχώς αυτό που θέλω να πω είναι στο κρατικό προϋπολογισμό των περασμένων ετών περιείχε και η ιδιωτικοποίηση της ΕΙΔΑΠ και της ΕΙΔΑΠ. Ήταν δηλαδή και οι προηγούμενες κυβερνήσεις μέσα από τις μνημονιακές υποχρεώσεις. Θα είναι πράγματι εγκληματικό, γιατί αφορά το 40% του πληθυσμού που είναι καταναλωτές και θα έχει επιπτώσεις. Και αν μη τι άλλο, αν με την πανδημία αναδείχθηκε πόσο απαραίτητη είναι να έχεις δημόσιο σύστημα υγείας, γιατί έτσι προστατεύεται η υγεία του λαού, το ίδιο πρέπει να έχεις και δημόσιο σύστημα ίδρευσης, γιατί το νερό είναι αγαθό. Θα ήθελα όμως πολύ σύντομα δύο ερωτήματα. Το ένα σε ό,τι αφορά τους οφειλέτες, γιατί και από προηγούμενες ενημερώσεις παρουσιάζεται το θέμα των οφειλετών ότι είναι μεγάλο. Ωστόσο, από τα στοιχεία που μας δίνονται, το ύψος της οφειλής αφορά στο μεγαλύτερο ποσοστό μεγαλοοφειλέτες. Θα θέλαμε μία ενημέρωση που βρίσκεται αυτό. Και το δεύτερο, η αποχέτευση, το τιμολόγιο της αποχέτευσης είναι υψηλό, είναι ακριβό. Μήπως υπάρχουν σκέψεις για μείωση στην τιμή στον καταναλωτή. Ευχαριστώ.